Στέργιο, τι γίνεται? Γεια σου Κώστα. Καλό μεσημέρι. Κρίσιμες οι ευρωπαϊκές μάχες σήμερα. Κρίσιμες για τον... και δύσκολες για όλους. Ναι. Και για τον Ολυμπιακό και για τον Παναθηναϊκό και τον Άρη. Και νομίζω ότι ο Ολυμπιακός δεν θα έχει εύκολο έργο αν παρουσιάσει την εικόνα που παρουσιάζει τα δύο με τη Μακάμπι Χάιφα. Και ο προπονητής Ζηλεύσκη λέει ότι ο ΠΑΟΚ ήταν, λέει, πολύ καλύτερος. Ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστούμε πολύ. Στο Ήλο. Φανημίρ στο Ήλο. Μας κάνει και αισθανόμαστε καλύτερα. Ο ΠΑΟΚ λέει βρίσκεται σε καλύτερο επίπεδο και από εμάς και από τη Χάμρουν. Το είπε στην Ελλάδα. Είναι μεγάλο παράσημο ότι είμαστε. Ναι. Έχουμε καλύτερο επίπεδο από τη Χάμρουν. Είναι νομίζω ένα πολύ μεγάλο παράσημο. Του παρτιάτε τη Χάμρουν. Θέλει να ψηλώσει λίγο την ομάδα του. Σου λέει μια πολύ καλύτερη ομάδα. Κάνει, την αποκλείσαμε, α πούμε, κάπω έτσι. Εντάξει, λογικό. Πολύ καλό προπονητή. Πολύ καλό προπονητή. Ναι. Και ακόμα και σε επίπεδο δηλώσεων. Σωστό. Θυμάσαι που έλεγε για ποδοσφαιρικό θαύμα αν περάσει η Λεύσκη. Έτσι. Είχαμε καταγράψει την πρώτη στιγμή ότι ούτε ο ίδιος το πιστεύει. Ναι. Δηλαδή, αν ήταν προσωπικό θαύμα που πέρασε τον ΠΑΟΚ, αν έπεσε με τη Λίβερπουλ, ας πούμε, τι θα ήταν. Εντάξει. Αλλά είναι μια χαρά προπονητής και νομίζω ότι η Λεύσκη θα περάσει στον επόμενο γύρο χωρίς να έχω καμία εικόνα από τη Χάμνου Σπάρτα. Θα είναι εξαιρέσει τα σημειότυπα του πρώτου αγώνα, γιατί του δεύτερου δεν είχα κουράγιο να τα δω ακόμα μετά τον αποκλεισμό του ΠΑΟΚ. Ναι, εννοείται. Εννοείται. Τι γίνεται τώρα εδώ στα δικά μας, τι συμβαίνει? Στα δικά μας, κοίταξε, ενώ Ολυμπιακός, Παναθηναϊκός και Άρης θα παίζουν ποδόσφαιρο, ο ΠΑΟΚ θα κάνει προπόνηση μία μεσημβρία. Εντάξει, οκ. Okay. Άλλη μία, παίρνουν ημέρες, πλησιάζει η έναρξη πρωταθλήματος σε δύο εβδομάδες, εάν δεν έχουμε κάποια αναβολή που δεν είναι και απίθανο. Αλλά λιγοστεύουν οι μέρες και για τα ανοιχτά μέτωπα που έχει ο ΠΑΟΚ. Δεν έχει κάποια διαφοροποίηση σε σχέση με χθες. Ναι. Δηλαδή, σε ό,τι αφορά τον Ζαμπά, τον Μουρ, τον Λάμπρο, τον Ινούα. Και τον Τέιλορ. Ποιο ξεχνάω, τον Τέιλορ. Τον Τέιλορ. Είτε τον Αγκούστο και τον Κούρτιτς, είτε τον Μιχάη ακόμα, είτε άλλες περιπτώσεις. Τα δύο θέματα είναι αλληλένδετα, γιατί αυτή είναι η απόφαση. Mm-hmm. Να γίνει ξεφόρτωμα του ρόστερ από κάποια βαριά συμβόλαια όσο επί το κλείσουν και μετά να μπει και η ενίσχυση. Θα να λέω, όλο αυτό που γίνεται προκαλεί ανησυχία στον κόσμο, ο προβληματισμός είναι έκδηλος. Το καλό σενάριο είναι να γίνεται μια διεργασία πίσω από τις κουρτίνες και απλά να μην βγαίνει προς τα έξω. Το άσχημο σενάριο είναι ο ΠΑΟΚ να συνεχίζει έτσι στους δικούς του ράθιμους ρυθμούς. Μπορείς να πιέζεις ιδιαίτερα από το χρόνο. Το δεκάρι καλά είναι, χαιρετισμούς έχεις. Δόξα τω Θεώ. Λοιπόν, το δεκάρι, κοίταξε τώρα, δεν ξέρω σε τι φάση είναι η περίπτωση με τον Σωτέλτο. Οκ, προφανώς η Τίκρα θέλει χρήματα, λογικό είναι. Ο Σωτέλτο θέλει να φύγει, να θέλει να παίξει στην Ευρώπη, είτε το κάνει για τον ΠΑΟΚ είτε το κάνει για κάποια άλλη ομάδα. Δεν ξέρω, δεν βγαίνει κάτι ότι υπάρχει πολύ ζέστη και υπάρχει πίεση και τρέχουν όλη μέρα για μεταγραφές και αποδεσμεύσεις. Και αυτό είναι το κακό, δηλαδή δεν υπάρχει, ξέρεις, κάτι που να σημάνει το έναυσμα ότι ξεκινάει αυτή η διαδικασία. Δηλαδή, να λέγαμε σήμερα βρέθηκε ομάδα για το Ζαμπά και είναι η τάδε από τη Βραζιλία, ή βρέθηκε λύση με το Μουρ και υπάρχει μια στασιμότητα. Υπάρχει μια στασιμότητα. Σωστό. Το καλό σενάριο είναι να σκάσουν όλα μαζί. Το άσχημο σενάριο είναι να παραμείνουν παίκτες που δεν υπολογίζουν ο Λουτσέσκο στο ρόστερ, να μην καλύψει ο ΠΑΟΚ τα διαπιστωμένα κενά που έχει εκεί στο 6-8, γιατί δεν νομίζω να παραμείνει και ο Κούρτης και ο Αγκούστο. Ένα αριστερό εξτρέμ, γιατί δεν βγαίνει σε ζώνη με Νάρη και Ζήφκο, Βυσικό, Αλιάτα. Ένα δεκάρι οπωσδήποτε. Έχει θέμα το ΠΑΟΚ έχει. Κάθε μέρα που περνάει δεν λειτουργεί ασφαλώς προς όφελός του. Φιλικό βρήκαμε. Φιλικό βρήκαμε. Φιλικό δεν βρήκαμε και μάλλον δεν θα βρούμε. Oh. Υπάρχουν αντικειμενικές δυσκολίες. Έτσι αλλιώς η Ελλάδα είναι από τις τελευταίες χώρες που ξεκινούν να παίζουν ποδόσφαιρο. Όλα τα Βαλκάνια έχουν ήδη αρχίσει. Βουλγαρίες, Σερβίες, Ρουμανίες,
Εμείς αλήθεια γιατί, Στέργιο, άκουσα που το είπες και στην εκπομπή το απόγευμα χθες. Εμείς κουραζόμαστε, ζεσθενόμαστε, τι κάνουμε? Εμείς υποτίθεται ότι το κάνουμε για την Ευρώπη, για το κλίμα. Α, για το κλίμα. Το κλίμα. Ναι. Και ότι ο κόσμος είναι σε διακοπές. Και πού να πάνε στα γήπεδα 15 Αυγούστου ή 12 ή 5 ή 7. Ενώ στις άλλες μέρες τρέχουν κατά χιλιάδες. Βέβαια. Δηλαδή, δεν προλαβαίνει ο κόσμος. Δηλαδή, το καλοκαίρι δηλαδή. δεν περιμένουν την ώρα να πάνε στα γήπεδα της χώρας. Συνοστίζονται στα τουρνικέ. Εγώ νομίζω ότι λειτουργείς βάρος των ομάδων όλα αυτά τα χρόνια, Κώστα. Έτσι και πιστεύω. Το πληρώνει οι ελληνικές ομάδες και με αποκλεισμούς. Δεν σου λέω να ξεκινήσει το πρωτάθλημα 25 Ιουλίου, όπως ξεκινάει στο Βέλγιο, αλλά θα μπορούσε να ξεκινήσει τώρα στα κοντά. Δηλαδή, γιατί να μην είχαμε πρωτάθλημα το Σαββατοκύριακο που μας έρχεται. 6-7. Δεν θες 6-7, 13-14. Ναι, όντως. Θα πει κάποιος, παιδιά, παραμονές 15 Αύγουστο. Παραμονές 15 Αύγουστο. Τι να κάνουμε, παιδιά, εντάξει. Τη μια το Άγιο Πνεύμα, την άλλη 15 Αύγουστο, στην άλλη τρεις ιεράρχες. Ναι. Τρεις ιεράρχες, τι γίνεται, ρε φίλε? Ευτυχώς θα καλύψουμε, Κώστα, το κενό που μας προκαλεί η Super League 1. Το λέγα και χθες. Και Premier League θα έχουμε, και Bundesliga θα έχουμε, και Γαλλία θα έχουμε. Το επόμενο σουκού θα έχουμε και Ισπανία. Και Ολλανδία θα έχουμε από αυτό το σουκού. Γενικότερα ξεκινάνε όλα. Η Ελλάδα θα μείνει τελευταία, μάλλον προτελευταία, και τελευταία θα μείνει η Κύπρος. Τέλη του μήνα η Κύπρος. Τουλάχιστον δεν ξεκινάμε τελευταίοι. Τέλος πάντων, όλο αυτό από τη μία μπορεί να δώσει, αν ο ΠΑΟΚ το καταληφθεί σωστά, ένα μικρό πλεονέκτημα. Δηλαδή να έχει το χρόνο να συμμαζέψει την κατάσταση ο Λουτσέσκου, γιατί αυτό που είδαμε στα δύο μας με τη Λεύσκη δεν το λες και ιδιαίτερα τιμητικό. Από την άλλη, αν ο ΠΑΟΚ, ξαναλέω, δεν το εκμεταλλευτεί προς όπλος και δεν τρέξει τα θέματα που έχει, δεν νομίζω είναι μία ή άλλη. Δεν νομίζω. Εντάξει, ασφαλώς θα πει κάποιος, μπορεί να εμφανιστεί ο ΠΑΟΚ χειρότερος. Όχι, δεν μπορεί να εμφανιστεί χειρότερος. Όχι. Σε σχέση με τα δύο μάτια με τη Λεύσκη, αλλά μπορεί να εμφανιστεί το ίδιο κακός και προβληματικός και προβλέψιμος και αναπολεμματικός. Και να δει μια γκέλα με Πανετολικό ή με Ατρόμητο στην Τούμπα. Δεν κατάλαβα. Δηλαδή, μην πει κάποιος ότι η Λεύσκη είναι καλύτερη ομάδα, μάλλον πολύ καλύτερη από τον Ατρόμητο. Όχι, δα. Το χέρι του ΠΑΟΚ είναι. Το χέρι του ΠΑΟΚ είναι να τρέξει κάποιες καταστάσεις, να πιέσει λίγο παραπάνω, να τρέξει τα δόντια στο ζαμπά. Να πιέσει το μάνατζερ του Μούρουγκ, να πιέσει το μάνατζερ του Τέιλορ, ναι. Να τελειώνουμε αυτές τις ιστορίες, να πάρει 2-3 παίκτες, όχι 22-23 χρονών, γιατί έχουμε αρκετούς πλέον στην ομάδα, να πάρει 2-3 28χρονους, 29χρονους, 30χρονους, αυτό που λέγαμε παλιά, έρχεται και μπαίνει στην 11 και παίζει. Σωστά. Και να δει μετά πώς θα αρχίσει να παίρνει νίκες. Γιατί στον αθλητισμό, ειδικά στις ομάδες που κάνουν πρωταθλητισμό, και δεν είναι ομάδες που απλά χαίρονται που είναι στη μεγάλη κατηγορία και να βγάλουμε κανένα παίκτη να πάρουμε κάποια χρήματα. Σε αυτές τις ομάδες που πρωταθλητισμού, μόνο οι νίκες μπορούν να επαναφέρουν λίγο την ηρεμία σταδιακά. Και αυτό θέλει πολύ δουλειά και το ξέρεις. Δεν θα κερδίσει ο ΠΑΟΚ το Πανετολικό και θα ο κόσμος θα βγαίνει στους δρόμους και θα αγκαλιάζεται. Αλλά θα είναι μια αρχή να πάρει ο ΠΑΟΚ και δεύτερη νίκη και τρίτη και τέταρτη, για να αρχίσουμε να λέμε στο πολύ καλό σενάριο ότι εντάξει, από την καταστροφή του αποκλεισμού βγαίνει και κάτι καλό, έχει προπονητής μία εβδομάδα ναι. Για να προετοιμάσει την ομάδα να παίζει ένα παιχνίδι. Όλα αυτά πολύ θεωρητικά, ακόμα καλά-καλά δεν έχουμε εικόνα τι ψάχνει, μπορεί να πέσει ο Παναθηναϊκός, θα πάρουμε μια γεύση σήμερα, τι μπορεί να φέρει η αλλαγή προπονητή στον Ολυμπιακό. Απ' την ΑΕΚ δεν έχουμε κάποια εικόνα σοβαρή. Από τον Άρη επίσης δεν έχουμε εικόνα σοβαρή. Εγώ δεν θεωρώ ότι τα μάτια με την Κόμελ πρέπει να υπολογιστούν ως μπούσουλας. Αλλά σιγά σιγά θα έχει ο ΠΑΟΚ και εικόνα και από τον ανταγωνισμό. Μπορεί το ρόστερ αυτό που έχει ο ΠΑΟΚ να φτάνει. Εγώ λέω ότι δεν φτάνει όμως. Αν θέλει ο ΠΑΟΚ να μην διακινδυνεύσει τη δεύτερη θέση και αν θέλει ο ΠΑΟΚ να διεκδικήσει το πρωτάθλημα. Εγώ λέω ότι δεν φτάνει. Λίγο πολύ νομίζω οι ομάδες είναι στο ίδιο επίπεδο. Βέβαια, αν θυμάστε το ίδιο λέγαμε και πέρσι, ότι η έλευση Μιλόγιβι στο Παναθηναϊκό και Γιωβάνοβι στο Παναθηναϊκό, Μιλόγιβι στην ΑΕΚ, συγγνώμη, και Γιωβάνοβι στο Παναθηναϊκό θα είχαμε ένα πρωτάθλημα πιο ανταγωνιστικό. Τελικά δεν είχαμε. Ο Ολυμπιακός και ο ΠΑΟΚ για μένα ήταν κατά τεκμήριο οι καλύτερες ομάδες. Αλλά με τις απουσίες που έχει ο ΠΑΟΚ, τις απώλειες παιχτών με εμπειρία και νεαρούς που θέλουν τον χρόνο τους για να αρχίσουν να δουλεύουν αποδοτικά,
εγώ δεν μπορώ να είμαι σίγουρος ότι το ρόστερ του ΠΑΟΚ είναι καλύτερο από το ρόστερ του Παναθηναϊκού, της ΑΕΚ, του Άρη. Νομίζω λίγο πολύ οι ομάδες είναι στο ίδιο επίπεδο. Και για τα χρήματα που έχει δώσει ο Ιβάν Σταβίδης όλα αυτά τα χρόνια, αν ανοίξουμε λίγο την κουβέντα που δεν το κάνουμε τώρα, νομίζω ότι ο ΠΑΟΚ δεν θα έπρεπε να είναι στο ίδιο επίπεδο με ΑΕΚ, Παναθηναϊκό και Άρη. Ναι. Κάθε με. Θα έπρεπε να είναι στο ίδιο επίπεδο με Ολυμπιακό και να ξεκινάει κάθε χρονιά το πρωτάθλημα χωρίς να νοιάζεται τι θα κάνει ο Παναθηναϊκός ή ΑΕΚ, ο Άρης. Με τα λεπτά που έχουν δώσει αυτές οι ομάδες και με την πορεία που είναι αυτά τα χρόνια. Δυστυχώς όμως ο ΠΑΟΚ από το παιχνίδι με την ΑΕΚ το 19 στο Ολυμπιακό στάδιο και την αποχώρηση του Λουτσέσκου δεν κάνει βήματα προς τα εμπρός. Αν κάποιος πει ότι ο ΠΑΟΚ προοδεύει, πραγματικά δεν θα έχει επίγνωση της κατάστασης. Στην καλύτερη παραμένει στάσιμος, αν και εγώ θεωρώ ότι κάνει βήματα και προς τα πίσω, για πολλούς λόγους. Θα πρέπει σιγά σιγά λοιπόν να αλλάξει αυτό, όχι με ευκολόγια, γιατί έχω κουραστεί να λέμε ευκολόγια και για τον ΠΑΟΚ, για το ελληνικό ποδόσφαιρο, μακάρι, δεν υπάρχει μακάρι. Και να αρχίσει σιγά σιγά ο ΠΑΟΚ να παίρνει αυτό που το αξίζει. Και σίγουρα ο ΠΑΟΚ του Ιβάν Σαββίδη, το Ιβάν Σαββίδη δεν το αξίζει να είναι η ίδια εταιρεία με όλους τους υπόλοιπους. Και να μην είναι δεδομένη η δεύτερη θέση και αυτονόητη η πρώτη. Μάλλον να διεκδικήσεις να κατακτήσεις την πρώτη, γιατί στην Ελλάδα δεν είναι εύκολη υπόθεση με όλα αυτά που συνοδεύουν το ελληνικό ποδόσφαιρο. Είδες τι ωραία κουβέντα κάναμε, γιατί δεν υπάρχουν τίποτα στο δεδομένο κομμάτι. Δεν σχολιάσαμε, Στέργιο, μαζί την αθώωση του Παναθηναϊκού, τώρα που είπες Παναθηναϊκό. Θυμήθηκα τη χθεσινή απόφαση για την αθώωση και την παρουσία θεατών στους αγώνες τους εντός έδρας, και μετά θυμήθηκα και την πληροφορία που είπατε και άκουσα ότι άλλος εισηγητής, λέει, εξετάζει την περίπτωση του ΠΑΟΚ. Λες να έχουμε κανένα πίκι πίκι πόκο πόκο? Κοίταξε, δεν υπάρχει καμία λογική για την αθώωση του Παναθηναϊκού. Μιλάμε τώρα για ολοκληρωτική αθώωση, ούτε πρόστιμο ούτε απειλή. Φοβερό. Δεν μπήκε κανείς μέσα στο γήπεδο, δεν έγιναν επεισόδια. Το παράσιμο μόνο έλειπε στο Παναθηναϊκό. Ναι. Και συγγνώμη, δηλαδή. Ναι, συγγνώμη. Συγγνώμη για την ταλαιπωρία και ναι. Πρόστιμο στην. Στην αστυνομία. Στον πρώτο βαθμό εκδίκασης. Ναι. Και στους δικαστές. Και στους δικαστές, ναι. Δικαστές της πρώτης απόφασης. Πειθαρχικό πρόστιμο. Πώς λέγεται, διοικητικό πρόστιμο. Διοικητικό πρόστιμο. Που ταλαιπωρήσατε τον Παναθηναϊκό. Κοίταξε. Ένα κομμάτι είναι το εξής. Ότι ο ΠΑΟΚ με βάση την απόφαση για τον Παναθηναϊκό περιμένει ή την πλήρη αθώωσή του, δηλαδή να γράψει το κοντέρ 0 για τιμωρία έδρας και 20 Αυγούστου να παίξει με κόσμο κοντά στον Πανετολικό, ή στη χειρότερη μία αγωνιστική λόγω της πέτρας που βρήκε τον Αϊτόρ. Δεν έχει λογική ο ΠΑΟΚ να τιμωρηθεί με 2 ή να παραμείνει πρωτόδικη τιμωρία, 3 αγωνιστικές. Νομίζω δεν χρειάζεται να το αναλύσω άλλο, γιατί ήταν σκάνδαλο. Ένα αυτό. Απ' την άλλη όμως, επειδή μου αρέσει να λέω τα πράγματα με το όνομα του Κώστα και γι' αυτό καμιά φορά τσατίζομαι και ανεβάζω στροφές όταν ακούω ευχολόγια και μακάρι και από εδώ και... για μένα είναι αδιανόητο να πανηγυρίζουν πάρα πολύ για την αθώωση του Παναθηναϊκού. Γίνανε επεισόδια ή δεν γίνανε? Έγιναν. Γίνανε και από τους δύο παδούς. Και από τους παδούς των δύο ομάδων. Βέβαια, γίνανε. Λέμε όλοι μας ότι θέλουμε στα γήπεδα να έρχονται οι οικογένειες και τα παιδάκια και αχάστη ωραία στην Premier League. Λέμε, ναι. Άρα λοιπόν δεν νομιμοποιούμαστε ως επαγγελματίες δημοσιογράφοι να πανηγυρίζουμε για μια αθώωση που δεν έχει καμία λογική. Νομικά μπορεί να έχει, ξέρεις, γιατί νομίζω είναι πιο εύκολο να μάθουμε εγώ και εσύ να χειρουργούμε, να γίνουμε γιατροί, παρά να μάθουμε το δίκαιο της ΕΠΟ και τον ΚΑΠ και το πειθαρχικό κώδικα. Ναι. Είναι η κατάσταση μπάκαλο. Και το λένε και νομικοί αυτό το πράγμα. Ότι έγινε έτσι ο κώδικας ώστε να υπάρχουν 150 παραθυράκια. Νομικά λοιπόν μπορεί να στέκει. Να βρήκαν του Παναθηναϊκού κάποιο παράθυρο, να βρήκαν και του ΠΑΟ κάποιο παράθυρο και να δούμε ποια θα είναι τιμωρία τελική. Αλλά όταν θέλουμε και όλοι μας λέμε να σταματήσει να πηγαίνει χέρι-χέρι η βία με το ελληνικό ποδόσφαιρο, δεν θα πρέπει να πανηγυρίζουμε σαν τους χαζούς, επειδή αρκετά επεισόδια στον τελικό από το λεβάσιμο του Παναθηναϊκού πέρασαν μπάι και δεν τρέχει κάστανο. Εγώ αυτό έχω να πω. Έτσι είναι πράγματι. Ωραία. Να δούμε μήπως έχουμε κανένα θέμα τώρα και αρχίσουμε από το καλοκαίρι να λέμε για τα περίεργα και τα ευτράπελα και τα διαφορετικά μέτρα και σταθμά.
στο ελληνικό ποδόσφαιρο. Η απόφαση πάντως, sorry Κωνσταντινόπουλο, η απόφαση έχει βγει. Απλώς περιμένουμε να κοινωνηθεί και με τον κόσμο. Δηλαδή, ο διοικητής έχει βγάλει την απόφαση. Τώρα που είναι, αν είναι στη γραμματεία της ΕΠΟ ή αν είναι κάπου αλλού, στην Πειτατική Επιτροπή, δεν ξέρω που μπορεί να είναι. Αλλά η απόφαση έχει βγει, γιατί αναρωτήθηκα και έκανα ένα μικρό ρεπορτάζ αν έχει ο εισηγητής του ΠΑΟΚ άδεια. Είναι τώρα στις Πέτσες και θα πάει αύριο στα Ψαρά. Πολύ ωραία νησάκια. Ναι, πότε θα βγει η απόφαση? Και πήρα την απάντηση ότι έχει βγει η απόφαση. Απλά δεν ξέρει κανείς αν θα καθαρογραφεί σήμερα το απόγευμα, σε 5 λεπτά τώρα που θα κλείσουμε, αύριο, την Δευτέρα, δεν ξέρει κανένας. Και αυτό επίσης συμβαίνει, νομίζω, πρώτη φορά στα χρονικά, δηλαδή, ναι, για το ίδιο μάτς, ενώ υπάρχουν δύο κατηγορούμενοι, να βγαίνει η απόφαση για τον έναν και ο άλλος να μην έχει ακόμα ξέρει, να μην ξέρει ακόμα ποια είναι η τιμωρία του. Ελαδάρα, ολέ. Βγαίνανε συνήθως πακέτο αυτές τις αποφάσεις. Τώρα, τι έγινε αυτό? Λογικό είναι. Δηλαδή, ο ένας τελείωσε, ας πούμε, την έρευνά του, την ανάκριση, πες το πως θες, τη συλλογή στοιχείων και έβγαλε απόφαση, και ο άλλος, ας πούμε, ακόμη συνεχίζει. Λες να πέσαμε σε κάποιον που τα. Πώς το λες και εσύ, μισμίζει. Μισμίζω. Μισμίζω. Λες να πέσαμε σε κάποιον μισμίζω, εισηγητή. Δεν ξέρω, δεν ξέρω. Σε περίπτωση που παραμείνει η τιμωρία του τριών αγωνιστικών στον ΠΑΟΚ ή μειωθεί σε δύο, θα είναι μια απάντηση γιατί μοιράστηκε η υπόθεση. Ξαναλέω, καλός ή κακός, από τη στιγμή που ένας κατηγορούμενος τη γλίτωσε στον απόλυτο βαθμό, ο ΠΑΟΚ, επειδή είναι κάποιος βλάχτηκε μια πέτρα στον Αϊτόρ, που δεν δικαιολογείται ό,τι και να έκανε ο Αϊτόρ, δηλαδή το σορσάκι να κατέβαζε και να έκανε χειρονομίες, δεν νομιμοποιείται κάποιος να πετάξει πέτρα. Εννοείται. Αυτή κάποιος τώρα την άλλη, ο ποδοσφαιρικός ο Κελέας, τι έκανε? Καλά είναι, μας στέλνει τα φιλιά του από τις Πέτσες, ξέρω εγώ, που πάνε εκεί στην Αθήνα. Αυτή είναι άλλη ιστορία. Αλλά με βάση λοιπόν την αφόρση του Παναθηναϊκού, ο ΠΑΟΚ ή πρέπει να αποδοθεί εντελώς, ή πρέπει στη χειρότερη να τιμωρηθεί με μία αγωνιστική έδρας και τη δεύτερη αγωνιστική να έρθει ο ΠΑΟΚ και τον κόσμο στο πλευρό του. Αυτά. Ωραία. Εντάξει, Τέργιο, σε ευχαριστούμε πολύ και για το ρεπορτάζ και για το σχόλιο. Να είσαι καλά. Ευχαριστούμε. Θα σε ακούσουμε. Καλώς το μεσημέρι.